Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα ανεβάσω το πρώτο επεισόδιο της εκστρατείας με Ασσυρία στο νέο παιχνίδι Total War που μόλις κυκλοφόρησε, το οποίο είναι το πολυαναμενόμενο Total War Pharaoh Dynasties που έγινε διαθέσιμο στις 25 Ιουλίου 2024, πριν λίγες μέρες δηλαδή. Το Pharaoh Dynasties είναι ουσιαστικά μια ανάμιξη των Total War Troy και Total War Pharaoh και περιλαμβάνει 29 καινούργια factions, δηλαδή κράτη που μπορείς να παίξεις, καινούργιους μηχανισμούς, 150 νέες διαφορετικές μονάδες πολεμιστών, καθώς και μια τεράστια επέκταση του χάρτη της εκστρατείας με 168 νέες περιοχές. Να πω ότι το αρχικό παιχνίδι περιλάμβανε τους πολιτισμούς της Αιγύπτου, των Χεταίων, των Χαναναίων και τους λαούς της θάλασσας, και πλέον έχουν προσθεθεί οι περιοχές της Μεσοποταμίας και του Αιγαίου, δηλαδή η περιοχή των Αιγαιακών πολιτισμών και βασιλείων, καθώς και 25 μικρότερα factions, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εξίσου συναρπαστικά με τα μεγάλα factions. Έχουμε ας πούμε εδώ στην περιοχή της Ελλάδας τα factions του Αχιλλέα και του Αίαντα του Τελαμόνιου όπως βλέπετε. Λοιπόν, εγώ είπα ότι θα παίξω τον πολιτισμό των Ασσυρίων. Οι Ασσύριοι είναι το ένα από τα δύο Μεσοποταμιανά βασίλεια. Είναι η πρώτη επιλογή εδώ πέρα που μας εμφανίζει. Η δεύτερη επιλογή είναι το βασίλειο των Βαβυλώνιων με πρωτεύουσα τη μεγάλη και φημισμένη πόλη της Βαβυλώνας. Η Ασσυρία ήταν μια μεγάλη, πολύ δυνατή και φημισμένη αυτοκρατορία στην περιοχή της Βόρειας Μεσοποταμίας και πρωταγωνιστής είναι ο χαρακτήρας Νινούρτα Απαλεκούρ, ο κατακτητής, έτσι λέει εδώ. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος φιλοδοξεί να κατακτήσει το θρόνο της Ασσυρίας και να οδηγεί στην αυτοκρατορία τους σε μεγάλη δύναμη και δόξα. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, για να τον επιλέξουμε. Assyria's legacy shall last forever. Λοιπόν, ας διαβάσουμε εδώ μερικές πληροφορίες για το faction των Ασσύριων, για το κράτος των Ασσύριων. Έχουν λέει φθηνότερα έξοδα στρατολόγησης για μονάδες και στρατηγούς. Οι στρατηγοί τους όλοι αποκτούν από ένα άλογο, το οποίο μπορεί να επέμβουν. Έχουν επίσης λέει πολύ καλές μονάδες που μάχονται από κοντά και πρόσβαση σε μονάδες υπηκού που λίγα faction έχουν, λίγα κράτη έχουν πρόσβαση σε μονάδες υπηκού, ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Έχουν επίσης πρόσβαση σε εκπαίδευση, οι μονάδες τους δηλαδή όσο βρίσκονται σε πόλεμο υφίστανται περαιτέρω εκπαίδευση και βελτιώνονται διαρκώς, παίρνουν διάφορα πολύ ωφέλιμα bonus, τα οποία εμείς μπορούμε να τα ξοδέψουμε πάνω σε αυτές τις μονάδες και να τις αναβαθμίσουμε. Έχουν επίσης λέει πρόσβαση σε στο court action που λέγεται assassination plot, δηλαδή μπορούν να διεξάγουν πολιτικές δολοφονίες σε όλους τους τομείς και όλες τις φορές, δηλαδή μπορεί να δολοφονούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους όποια στιγμή θέλουν, καθώς επίσης, εφόσον φυσικά πετύχει αυτή η δράση, καθώς επίσης και ξεκινάνε με την ιδιότητα του βασιλιά του Hannigalbat. Είναι το βασίλειο το οποίο είναι οι Ασσύριοι, δηλαδή το βασίλειο των Μιτάνη, κάπως έτσι λεγόταν στην αρχαιότητα, το οποίο αυτό το βασίλειο αναμίχθηκε με τους Ασσύριους και έχει παράξει αυτό το βασίλειο που βλέπουμε εδώ, που ο αρχηγός του είναι αυτός εδώ, ο Νινούρτα Απαλεκούρ. Έχει εδώ κάποιες άλλες πληροφορίες για το ποιο μηχανισμό αρχαία κληρονομιά πρέπει να παίξουμε. Αυτός ο μηχανισμός αρχαίας κληρονομιάς που πρέπει εμείς να επιλέξουμε αργότερα είναι αυτή η κληρονομιά του Sargon the Great, ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας μεγάλος κατακτητής στην αρχαία Μεσοποταμία. Λοιπόν, και για να φτιάξουμε τώρα στο campaign customization τα πράγματα λίγο, πώς θα ξεκινήσουμε. Θα βάλω να έχουμε υψηλό εισόδημα. Θα βάλω επίσης να έχουμε μεγάλη δυνατότητα στρατολόγησης πολλών μονάδων. Θα βάλω επίσης να έχουμε 12 γύρους ανά έτος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε χαμηλή συχνότητα φυσικών καταστροφών, δεν τις θέλουμε συνέχεια να επηρεάζουν το campaign μας. Θα βάλω να έχουμε μεγάλη εμβέλεια κίνηση στο χάρτη, να μην παθαίνουμε μεγάλο attrition. Λοιπόν, τι άλλο. Να έχουμε επίσης αυξημένη την αναπλήρωση των μονάδων μας, να έχουμε χαμηλά κόστη στρατού, να έχουμε αρκετή ικανοποίηση στις επαρχίες μας και στις πόλεις μας, πολύ σημαντικό αυτό, οι στρατιές μας να παίρνουν πολλή εμπειρία. Καθώς επίσης θα αφήσω και στο τέλος, όπως το έχει εδώ default, δηλαδή από τη μάνα του, να η στρατηγή και οι χαρακτήρες μόλις φτάνουν 60 χρονών να έχουν γίνει αρκετά μεγάλη ηλικία και να αποκτούν σε κάθε γύρο που περνάει ένα 2% περισσότερο πιθανότητα να πεθάνουν στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, είναι πολύ καλό όλα αυτά, θα κάνουμε apply και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που έχω αφήσει είναι να τονίσω εδώ τις μονάδες που έχει η Ασσύρια. Οι Ασσύριοι έχουν πολύ καλές μονάδες και κτίρια. Είναι μια στρατιωτική αυτοκρατορία με ιδιαίτερη έμφαση στο στρατιωτικό τομέα
δηλαδή στην κατάκτηση άλλων περιοχών και λαών. Έχουν πολύ καλές μονάδες βαρέως πεζικού, καθώς και επίσης και υποτοξότες, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι μέσα στο παιχνίδι. Τα κτίρια τους είναι επίσης όλα πάρα πολύ καλά και έχουν να κάνουν πολύ με τη στρατολόγηση μονάδων και καθώς και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης αυτών των μονάδων. Λοιπόν, αποκτάνε και πολλή εμπειρία οι μονάδες τους, στρατολογούμενες σε αυτά τα κτίρια. Καθώς και μπορούν να στρατολογούν και πολλές μονάδες, μαζικά. Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ καλά κτίρια. Και είναι ένα κράτος, ένα faction το οποίο είναι δομημένο έτσι ώστε να κατακτάει άλλους λαούς πάρα πολύ καλά και γρήγορα. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε. I am Menepta. No, I am the great Pharaoh Menepta. Ten years ago, I inherited the throne in the shadow of my father. The strong bull, the protector of Egypt, the chosen of Ra and beloved of Amun, the mighty pharaoh, Ramses the Second. Egypt has flourished throughout my reign, but now I sense the eyes of Set upon me, and dark times are coming. What will happen to my kingdom after my soul slips into the eternal lands of the afterlife? The Tigris River is a gift from the gods. Its waters nourish a civilization as old as ours. It gave life to many cities, with Ashur among the greatest.
The Assyrians are formidable. United, their military prowess matches our own. But like any empire, they face trials both internal and external. This kingdom is rife with opportunists. One such leader, Ninurta Apol-Ekur, considers himself superior to others and is seeking Assyria's throne. He must manage his Hittite neighbors, lest they bring his downfall. Yet he is belligerent and prefers war over diplomacy. Trouble comes from within, too. Taking advantage of Ninurta's vulnerability, other Assyrian factions seek to claim territory and prestige at his expense. Expansion has even reached Babylon, a long-coveted prize for this warlike empire. However, they couldn't hold the city, famous for its defiance. The Assyrian Empire is under pressure from all directions, stretched thin to maintain its dominance and beset by a leadership crisis. This is the perfect time for Ninurta to grab the throne and lead Assyria to glory, or destroy it utterly, should he fail. Πολύ ωραία εισαγωγή, πολύ ωραίο και το τρέιλερ πριν από την εισαγωγή, το οποίο έδειξε ποια ήταν η κατάσταση γενικότερα την εποχή εκείνη ιστορικά και ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της περίοδου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε εδώ πέρα, έχουμε το φάξιόν μας, έχουμε το κράτος μας. Λοιπόν, ελέγχουμε τρεις περιοχές σε αυτήν εδώ την επαρχία της Βόρειας Μεσοποταμίας εδώ πέρα. Μισό λεπτό να φτιάξω το χάρτη. Ωραία, να βλέπετε εδώ πέρα, αυτή είναι η Μεσοποταμία, μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε τρεις περιοχές που ελέγχουμε και έχουμε αυτήν εδώ τη στρατιά με τον αρχηγό, τον Ninurta Apol-Ekur. Glory to Assyria and its people, for I am their savior. Λοιπόν, ο οποίος είναι 18 χρονών και είναι έτοιμος για μάχη εδώ πέρα με μια άλλη εχθρική στρατιά που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να την κάνουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως τη μάχη, να δώσουμε εδώ ένα επίπεδο που έχουμε κερδίσει σε αυτόν τον χαρακτήρα, τον Ninurta Apol-Ekur. Θα δώσουμε αυτό το επίπεδο που λέγεται Quarter Master, το οποίο δίνει συν 15% πυρομαχικά για όλες τις μονάδες που μάχονται από μακριά, δηλαδή τοξότες, φενδονίτες κτλ. Πολύ ωραίο, ας το κάνουμε. Έχουμε και ένα άρμα εδώ που μπορούμε να του δώσουμε, το οποίο αυξάνει την ταχύτητα της σωματοφυλακής του ήρωα κατά 15% και αυξάνει και την δύναμη εφόδου κατά 10%. Λοιπόν, ας το δώσουμε αυτό το βασιλικό άρμα, είναι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ας κάνουμε τη μάχη τώρα. Submit to me. Λοιπόν, τη μάχη μπορούμε εύκολα να την κερδίσουμε. Θα την κάνω auto resolve. Αφήσω το παιχνίδι δηλαδή να την κάνει. Πολύ ωραία. Θα επιλέξω να απελευθερώσω τους εχμαλώτους εδώ για να πάρω 350 φαγητό. Go. Assyria has no use for you. Speak now. Λοιπόν, κερδίσαμε άλλο ένα επίπεδο εδώ πέρα. Praise Assyria. Θα το δώσω αυτό το χαρακτήρα, θα του δώσω αυτό το οποίο το Improve Presence, το οποίο μειώνει τα έξοδα συντήρησης όλων των μονάδων σε αυτή τη στρατιά για 4% κατά 4% και αυξάνει και την ορατότητα κατά 12% για τον faction leader εδώ. Λοιπόν, πάμε να επιτεθούμε και σε αυτή τη στρατιά τώρα. I will not hold back. Λοιπόν, αυτή η στρατιά είναι πιο επικίνδυνη από την προηγούμενη. Έχει άλλες μονάδες. Θα επιλέξω να την κάνω εγώ αυτή τη μάχη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη μάχη. Ο καιρός είναι πολύ καλός, δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή της μάχης, οπότε ας παρατάξουμε τις μονάδες μας. Λοιπόν, στην πρώτη γραμμή θα τοποθετήσω τις μονάδες που μάχονται από κοντά. Στη δεύτερη γραμμή θα τοποθετήσω τους τοξότες, το επικό μου εδώ. Και εδώ πέρα τα βασιλικά άρματα της Ασσυρίας, μια πολύ καλή μονάδα, θωρακισμένα και μάχονται από μακριά με τοξότες. Λοιπόν, θα τους βάλω να πάνε εδώ. Είμαστε έτοιμοι για μάχη, πάμε να ξεκινήσουμε. Nothing can stop us.
Cross over there. Πάμε εκεί. Victory beckons. On the move. We march. Λοιπόν, οι εχθροί έρχονται, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Feel my fury. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Time to move. On we go. Με τους τοξότες. On the move. Warriors, charge. Markmen. Fight with pride. Take their heads. Λοιπόν, πάμε εκεί να επιτεθούμε με αυτές εδώ τις μονάδες. Face my rope. Πάμε εκεί πέρα πίσω γρήγορα. Honor the gods. Put their eyes out. Step by step. Get to there. Brutalize them. Οι τοξότες είναι πολύ επικίνδυνοι. Blades out. Crush their ranks. Οι ακοντιστές είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πρέπει να τους βγάλουμε από τη μέση γρήγορα. Λοιπόν, γι' αυτό τους έκανα μια επίθεση εδώ πέρα με το υπηκό και με τα άρματα. Πολύ ωραία τους διάλυσα. Να πάμε πίσω. Πάμε εδώ. Tremble before us. Honor the gods. The gods guide us. Fear me. Πάμε εδώ γρήγορα με τα άρματα. We march. Charge and attack. Aim and fire. Λοιπόν, εδώ έχουν πολλές μονάδες πεζικού, τις οποίες εμείς πρέπει να τις βγάλουμε από τη μέση γρήγορα. Θα χάσουμε βέβαια πολλούς, αλλά δεν πειράζει. Πάμε εκεί γρήγορα. Proceed. Gods bless our bows. Archers, fire. Fight with pride. Put their eyes out. Time to move. Λοιπόν, πρέπει να κρατήσω το επικό μου πολύ προσεκτικά εδώ πέρα. Full assault. On we go. Πριν έρθουν οι αντίπαλοι εναντίον μας. Όπα, τους τοξότες μας τους πιάσανε step λίγο εκεί πέρα. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Τραβηχτείτε πίσω γρήγορα. Και εδώ μας πιάσανε λίγο. Πρέπει να προσέχουμε. On we go. Tremble before us. They should have brought more bows. Bon, για πάμε εκεί. Yeah, yeah. We march. And do not come back. Go now! Fight on! On the move! Ride on! Arrows of the east! Let's fly! Ωραία, τα άρματά μας τα κατάφεραν, και οι υπόλοιπες μονάδες μας και μόλις νικήσαμε. Θα κάνω τώρα μια ωραία καταδίωξη. Time to move! Time to move! On we go!
ever-enduring! Strike them down! Great is this day! Engage combat! Λοιπόν, το βάλω στο fast forward για να διαλύσουμε εδώ τους αντιπάλους. Πάμε εκεί γρήγορα. Groomed for success. On the move. At a canter. Και το επικό μας έκανε καλή δουλειά. Πολύ. Αλλά πάνω απ' όλα τα άρματα, τα οποία κατέκοψαν τους αντιπάλους μας. Πάμε εκεί. Time to move. Take their heads. Πιο γρήγορα. Λοιπόν, πολύ ωραία, τους καταδιώξαμε. Ωραία, και εδώ τους διαλύσαμε. Noble warrior and champion of Assyria. Για να καταδιώξω τώρα και τους τελευταίους που έχουν απομείνει. Τέλεια. Μόλις το καταφέραμε. Mighty steeds. They bear the wrath of Ashur. Και close victory πετύχαμε. Okay, μια καλή νίκη. Μόνο 8 απέμειναν από τους αντιπάλους. Οι ακοντιστές τους προκάλεσαν μεγάλη ζημιά, εντάξει, το οποίο το περιμέναμε, αλλά τα δικά μας άρματα διέπρεψαν, τα πήγαν πάρα πολύ καλά, σκότωσαν 285, πάρα πολύ καλά, και το εξωταρία μας πήγε πολύ καλά και το επικό μας πήγε πολύ καλά. Rejoice, warriors. Ωραία, πολύ ωραία, νικήσαμε, πήραμε κάποιους πόρους και εμπειρία, θα απελευθερώσω τους εχμαλώτους. Go. Assyria has no use for you. Για να πάρω κάποια υλικά. The cry of triumph. Glory to Assyria and its people, for I am their savior. Λοιπόν, είναι ώρα τώρα να γυρίσουμε πίσω, γιατί έχουμε υποστεί μεγάλες απώλειες στο στράτευμά μας. Traverse this ground. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κερδίσαμε από ό,τι φαίνεται 2 επίπεδα. Θα δώσω αυτό, το οποίο μειώνει κατά 6% τα έξοδα συντήρησης σε όλες τις μονάδες σε αυτή τη στρατιά. Και θα δώσω και αυτό, το οποίο αυξάνει το τελευταίο τη δυνατότητα εμβέλειας κίνησης στο χάρτη και στη θάλασσα και στην ξηρά κατά 10% και αυξάνει και τη δύναμη εφόδου κατά 4%, και καθώς επίσης μειώνει και τα abilities, τις ικανότητες που έχει ο χαρακτήρας κατά 15%. Ο χρόνος επαναχρησιμοποίησης τους. Πολύ ωραίο, ας το κάνουμε. Λοιπόν, και ας στρατολογήσουμε τις μονάδες που χρειαζόμαστε. I seek strong warriors. Summon your best. Warriors, heed the serious call. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στρατολογήσαμε τώρα με αυτή τη στρατιά εκεί πέρα.
Για να δούμε τώρα εδώ πέρα στα Victory Objectives. Όχι, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε ακόμη. Τα Royal Decrees, τα βασιλικά διατάγματα, οι έρευνες και η τεχνολογία που έχουμε να κάνουμε θα δώσουμε αυτό, το Longer Festival, το οποίο αυξάνει την ικανοποίηση και την ευτυχία στην πρωτεύουσα των επαρχιών μας κατά συν 3. Ας το κάνουμε. Πολύ ωραία. Για να δούμε από διπλωματία πώς μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση. Όχι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Ίσως αν κάνουμε κάποιο γάμο, ένα διπλωματικό γάμο με κάποιον. How long will the world last? Your approach to diplomacy should be more even-handed, Nignorta. Για να δούμε. Όχι, δεν τη θέλουμε αυτή τη σύζυγο. Για να δούμε μια άλλη σύζυγο σε αυτό το faction. We must be ruthless. What is it you want from me? Okay. Όχι, δεν το θέλουν το γάμο. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι από διπλωματία για την ώρα. Αυτό τι ακριβώς είναι εδώ, είναι το Ruling Family Tree, το Factions Family Tree, δηλαδή που μπορούμε να διαχειριζόμαστε τους χαρακτήρες μας οι οποίες βρίσκονται στο κράτος μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, ας χτίσουμε κάποια κτίρια. Πάμε εδώ στην πρωτεύουσά μας. Λοιπόν, ας αναβαθμίσουμε αρχικά τα κτίρια. Χρειαζόμαστε φαγητό, αλλά από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη χτίσει αυτά τα κτίρια για φαγητό. Τα πλουτοπαραγωγικά κτίρια τα οποία αυξάνουν αυτά που θέλουμε. Okay. Ας κάνουμε αυτό εδώ πέρα το κτίριο, το War Stockpiles, το οποίο μειώνει τα έξοδα στρατολόγησης κατά 15%, καθώς επίσης και τα έξοδα κατασκευής κτιρίων κατά 20%. Ένα πάρα πολύ καλό κτίριο. Μπορούμε να χτίσουμε αυτό το κτίριο, το Officer's School, το οποίο αυξάνει το επίπεδο των μονάδων που στρατολογούνται κατά συν 3, αυξάνει την επιρροή, μειώνει τα έξοδα στρατολόγησης για τους στρατηγούς κατά 50%. Ας το χτίσουμε. Ας αναβαθμίσουμε και το παλάτι μας εδώ. Ας το κάνουμε μια βίλα. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι άλλο κτίριο μπορούμε να χτίσουμε. Χτίσουμε και αυτό, το War Stockpiles. Έχει κάτι άλλο που μπορούμε να χτίσουμε. Elysia Barracks. Και αυτό απλώς αυξάνει την επιρροή. Για να δούμε εδώ. Πυρομαχικά. Όχι, δεν βλέπω κάποιο άλλο πολύ καλό κτίριο που να μπορούμε να χτίσουμε για την ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στρατιά εδώ η οποία στρατολογεί. What now? I do this for Assyria. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε δεν βλέπω να έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο για την ώρα. Α, μπορούμε να χτίσουμε κάποιο outpost εδώ ίσως. Που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ας χτίσουμε αυτό εδώ πέρα το μεσοποτεμιανό outpost, το οποίο αυξάνει κατά 10% την παραγωγή πόρων σε όλη την επαρχία, σε όλη αυτήν εδώ την περιοχή. Είναι πολύ καλό. Βασικά, για να δω μήπως κάτι άλλο μπορούμε να χτίσουμε εδώ. Μεσοποτάμιαν Monument, ένα μεσοποταμιανό μνημείο. Θα μπορούσα να χτίσω κάποιο outpost, αλλά πολύ φοβάμαι ότι στους επόμενους γύρους θα τα λαιλατήσουν οι εχθροί μας, οπότε δεν μπορώ να τα χτίσω σε αυτό το στάδιο. Θα είναι πολύ επικίνδυνο. Και θα πάνε τσάμπα τελικά. Κερδίσαμε κάποια αντικείμενα εδώ πέρα από τις μάχες που κάναμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Όχι από ό,τι βλέπω, οπότε θα τελειώσω το γύρο εδώ. Οπότε και εγώ θα παίξω μέχρι εδώ. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς εκστρατιών με Ασσυρία στο νέο Total War που έχει κυκλοφορήσει, το Total War Pharaoh Dynasties. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.